Hey guys, Μιχάλης εδώ. Στο σημερινό βίντεο θα επιστρέψουμε στο LOL. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είχα καιρό να παίξω το πολύ αγαπημένο LOL, που ξέρω ότι αρέσει σε πάρα πολλούς από εσάς και το ίδιο και σε μένα. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και έπρεπε να το ξαναπαίξω. Ποτέ δεν πιστεύω ότι θα έλεγα κάτι τέτοιο για το LOL. Λοιπόν, για να δούμε αν θα καταφέρω να νικήσω αυτή τη φορά. Ελπίζω δηλαδή να νικήσω, δεν θέλω να ξαναχάσω. Δηλαδή, να είναι δυνατόν. Ναι. Έχουν κάνει μερικές αλλαγές στο LOL που είναι λογικό. Ελπίζω αυτή τη φορά να νικήσω κανένα τουρνουά, ρε παιδί μου. Συγγνώμη αν αργεί ή κολλάει λίγο το παιχνίδι. Λοιπόν, για να δούμε. Επίσης να κάνετε like αν σας φαίνεται τώρα το βίντεο. Μάλιστα. Α, με αυτόν θα πει. Εγώ άλλον ήθελα να βάλω κανονικά. Τέλος πάντων. Να και οι φίλοι μας από εδώ λοιπόν. Μπορώ να βάλω κάποιον άλλο, γιατί εγώ κανονικά άλλον ήθελα. Μήπως να βάλω αυτό για εξώφυλλο του βίντεο? Θα ήταν ωραίο. Όπου μπορώ να ακούνε και τους άλλους για να βλέπω από πίσω τους. Okay, για πάμε να δούμε αν θα κερδίσω κανένα τουρνουά στο LOL. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να βάλω αυτή με τα σιδερένια γάντια και τα ροζ μαλλιά, την Vi, Jix, δεν θυμάμαι πως τη λένε, νομίζω Vi. Vi, κάπως έτσι. Τι να κάνουμε, δεν μ' άφησε το LOL. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, νομίζω το είπα και πριν. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, μπορεί να μην ακούγομαι. Εγώ πάντως νομίζω ότι ακούγομαι. You are on the mirrored side of the map. The lanes are swapped. Welcome to Wild River. My sight may be gone, but my vision. Minions have spawned. Quiet steps. Today will be a worthy test. Their heartbeats quicken. Waste not. Senses.
under attack. Waste not a minute. Applaud. Allies slain. Bottom turret is under attack. Enemy slain. Strike firm. Γιατί όλο με σκοτώνουν, γιατί, απλά γιατί αυτά πάω καλά. Έχω φτάσει τον παίχτη μου 4 level, έχω σκοτώσει 10 εχθρούς για να τον δυναμώσω γρήγορα. Οι άλλοι παίζουν να μην δυναμώνουν καν τους παίχτες τους, απλώς να πηγαίνουν κατευθείαν στη μάχη. Ενώ εγώ παλεύω εδώ με λήψη και με θέρατα για να γίνω πιο δυνατός και να έχω πλεονέκτημα. Να ξεκλειδώσω πιο γρήγορα τις κινήσεις, να τις αναβαθμίσω. Εγώ πήγα μόλις τώρα 5 level. Γιατί με σκοτώνουν ρε? Είναι... απλώς το βάζουν στα πόδια, πηγαίνουν στους πύργους τους, εγώ τους κυνηγώ, μου επιτίθονται οι πύργοι τους που μου κάνουν μεγάλο damage. Για να δούμε τώρα πόσο γρήγορα θα τον νικήσω το κολοβατράχο. Έλα ρε κολο... το κολοβατράχι. Το σκοτώνεις και γίνεται κανονικό βατράχι. Εδώ πέρα όμως μπορούμε να σκοτώσουμε κάτι σαν δράκος που, άμα το σκοτώσει θα σε βοηθήσει μετά και έτσι θα μπορείς να σκοτώσεις πιο εύκολα τους αντίπαλους και αυτό είναι καλό, οπότε ας προσπαθήσουμε να το νικήσουμε με όσα level έχουμε φτάσει τώρα, να δούμε και πόσες ελπίδες έχουμε. Όπα, είναι δυνατός ο δράκος, δύσκολος, αλλά εγώ θα το σκοτώσω. Όπα, όπα, ήρθε και η άλλη ρε, ρε τι δουλειά έχεις εσύ εδώ. Ρε πήγα, ήταν να σκοτώσω τον δράκο για να γίνω πιο δυνατός και ήρθε η άλλη, η εχθρός και με σκότωσε. Θέλω να πάρω το αίμα μου πίσω. Να τους πιω το αίμα. Άντε πάμε. Γιατί πάει τόσο αργά ρε. Αυτή τη φορά επειδή δεν υπάρχει άλλη να με σαμποτάρει, γιατί με σαμπόταρε, με έκανε σαμποτάζ, θα σκοτώσει τον δράκο. Εκτός να το σκότωσει η άλλη, δεν ξέρω αν θα είναι ακόμα εκεί. Να το, εδώ είναι, θα το νικήσω, κλασικά εντάξει. Είναι πολύ εύκολο, ειδικά αν είσαι καλός παίχτης. Είναι από τα πιο εύκολα πράγματα στο τουρνουά. Αν δεν είσαι καλός παίχτης, ίσως δυσκολευτείς λίγο. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν προτιμάτε να έχω τέρμα τη φωνή στο κινητό μου και να μην ακούγομαι και να ακούτε το παιχνίδι, ή αν προτιμάτε να μ' ακούτε να μιλάω. Επίσης δεν ξέρω αν προτιμάτε να βλέπετε τη φάτσα μου, γιατί σε κάποια gaming video δεν σας δείχνω τη φάτσα μου, σε κάποια άλλα σας τη δείχνω και δεν ξέρω τι προτιμάτε. Γιατί συνήθως νομίζω θέλετε να βλέπετε τα πρόσωπα των YouTuber, δηλαδή όσοι YouTuber δεν δείχνουν τα πρόσωπα τους, τους ζητάτε να τα δείξουν. Αλλά εντάξει, δεν είμαι ξανά τους άλλους που είναι ενήλικες και... δεν ξέρω αν σας εκνευρίζει να βλέπετε τη φάτσα μου και να μ' ακούτε να μιλάω. Απλώς κάποιο βίντεο που μπορεί να έχει σχόλια μπορείτε να μου γράψετε τι προτιμάτε. Απλά να ξέρω κι εγώ τι να κάνω ρε παιδιά. Λοιπόν, οκ, πάμε πίσω να ανεβάσουμε τη ζωή μας. Οκ, την ανεβάσαμε κάπως με αυτή τη τεχνική. Εδώ πέρα έχει τίποτα καινούριο, δεν βλέπω το καινούριο, πάνε σκοτώσουμε κανέναν.
Ο άλλος, ο εχθρός, είναι αντίπαλος. Έλα εδώ ρε. Που πας ρε. Με μένα θα τους σκοτώσω παιδιά, θα νικήσω, θα νικήσω. Νίξε, έλα, όχι θα χάσω. Να φεύγω, παρά λίγο να με σκοτώσει. Να σκοτώσουμε τους άλλους τους νουμπάδες. Δεν είμαι νουμπάς, το υπόσχομαι. Σκοτώσουμε αυτόν τον τύπο, αγόρι είναι η κορίτσι. Όπα, έξω από το πύργο. Λοιπόν, πάμε πίσω να κάνουμε... Να βάλουμε medkit, τέλος πάντων. Σκεφτείτε το έτσι. Οκ, να μπορούμε να φύγουμε πιο γρήγορα. Μάλιστα. Να σκοτώσουμε και κανένα λύκο εδώ πέρα. Οκ, πανεύκολα το σκοτώσαμε. Όπα, τα καταραμένα φυτά των αντιπάλων μας. Πάμε να... Νομίζω τώρα θα βγει το ζώο που θα μας βοηθήσει. Που θα έπρεπε να είναι εδώ. Μήπως στο τουρνουά δεν έχουμε τέτοιες βοήθειες. Τέλος πάντων, θα ήταν χρήσιμο πάντως. Τον σκότωσα, το είδατε. Σκότωσα έναν αντίπαλο και ήρθε η φίλη του να πάρει εκδίκηση. Εν τω μεταξύ τώρα μόλις σκότωσα αυτή που με σκότωσε πριν, τη βλέπετε εδώ ξαπλωμένη. Αυτή με σκότωσε πριν, τώρα πήρα εκδίκηση. Your technique. Endless trials await. Bottom turret is under attack. Endless. Unstoppable. Τι θα γίνει. Μάλιστα. Ρε, εκεί που πάω να σκοτώσω κάποιον, έρχεται κάποιος εχθρός και με σαμποτάρει. Όπα, τι κάνουν. Πάνε να επιτεθούν στο πύργο μας. Πάμε να την κυνηγήσουμε. Ρε, σε εμάς έρχεσαι, ρε. Ρε. Ρε, τι κάνεις, ρε. Θα σε σκοτώσω, ρε. Θα πεθάνεις, ρε. Θα σε κάνω χώμα, ρε. Όπα, κάτσε γιατί πολύ τη δύναμη και θα θυμώ... Ο άλλος που με σκότωσε πριν και με ξανασκότωσε. Τώρα να τα σπάω στα ακουστικά μου, το κινητό μου και ό,τι άλλη ηλεκτρική συσκευή έχω ή όχι. Εν τω μεταξύ με ενοχλούν λίγο στα αυτιά. Μάλιστα. Τέλος παντών... Είναι λίγο χαζό να τα φοράω έτσι. Θα τα βάλω έτσι. Μάλιστα. Unstoppable. Today will be a word.
miles away. May your spirit find enemy peace. Turret destroyed. The middle turret is under attack. Γιατί, απλά γιατί. Ήθελα να ξέρω γιατί. Πείτε μου γιατί. Όχι, πείτε μου γιατί. Αχ, γιατί. Τέλος πάντων, για πάμε να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ τώρα βλέπουμε τους άλλους που παίζουν, νομίζω φαίνεται, γιατί εγώ έχω πεθάνει, περιμένω να αναστηθώ, γιατί δεν μπορώ απλά να ζωντανέψω, έχω χρονόμετρο. Δηλαδή σε φάση θα πεθάνω και αντί να πάω κατευθείαν στον άλλο κόσμο θα περιμένω 2-3 λεπτά να βολευτούν οι υπόλοιποι νεκροί. Όπα, έρχονται κι άλλοι μπάδες. Okay, καθάρισα μερικούς, αλλά θέλω κάπως να δυναμώσω, να καλέσω ενισχύσεις, καταλαβαίνετε. Να γάμισω εδώ τον πάτραχο. Εν τω μεταξύ, κανονικά ήταν το βίντεο που θα έκανα το Uncharted, αλλά επειδή έχω και σχολείο, δεν είχα χρόνο να παίξω το Uncharted. Είδατε, το προηγούμενο part βγήκε μία ώρα. Ρε, η άλλη σκότωσε τον δράκο που θα σκότωνα εγώ. Μου έκλεψε την νίκη μέσα από τα χέρια. Α, πάλι αυτός που με σκότωσε. Ρε, αυτός με έχει βάλει στο μάτι για κάποιο λόγο. Θα το κανονίσω. Ήθελα το επόμενο μου βίντεο να ήταν στα σίγουρα το Uncharted. Στενοχωριέμαι που δεν είναι το Uncharted, αλλά τι να κάνουμε. Ρε, Παναγιά. Πάνα. Τέλος πάντων, πρέπει σιγά σιγά να τελειώνουμε. Πάμε να δούμε τι άλλο θα γίνει. Ελπίζω να μην κάνω καμιά. Ξέρετε κάτι, πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε κάτι. Να, ρε παιδί μου, να, πώς να το πω, να προχωρήσουμε. Δηλαδή δεν έχουμε σπάσει ούτε ένα πύργο τους για να πάμε στο κρυστάλλο τους και να τον σπάσουμε. Αυτοί ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν πρόοδο. Πρέπει να τελειώνουμε. Okay. Είδα προς αυτή τη μεριά ότι δεν φύλαγε κανείς το πύργο μας και ότι μπορεί να τον σπάσει κάποιος. Και ποιος θα πάει? Φυσικά ο Βλάκας, το κορόιδο. Εγώ. Ωπατή. Πάμε να κάνουμε επίθεση στο κρυστάλλο μας. Γιατί αν κάνουμε επίθεση στο κρυστάλλο μας και το σπάσουνε, τη γαμίσαμε. Τέλειωσε το παιχνίδι και χάσαμε. Ρε, μην κάνετε τις βλακίες εδώ, ρε. Ρε, αυτή είναι η ιδιοκτησία μας. Α, τους έχουμε σπάσει ένα
ένα πύργο τελικά. Εγώ προστατεύω το δικό μας πύργο εντωμεταξύ τώρα. Ρε, έτσι και σπάσω. Α, ήρθαν οι άλλοι να προστατέψουν το κρυσταλλό μας. Εγώ προστατεύω τους πύργους μας. Είναι και αυτοί σημαντικοί, δεν ξέρω που βοηθάνε. Δεν ξέρω καν αν τους προφέρουν πύργους. Λοιπόν, να βάλουμε λίγη ζώουλα, ρε παιδί μου. Τι έχασα, παιδιά. Μάλιστα, 13 level. Νομίζω το όριο είναι 15. Έρχομαι να βοηθήσω, μη φοβάστε, guys. Πάω να πιω και την άλλη τη βλαμένη που τρέχει να κρυφτεί. Μη φοβάστε, θα την κανονίσω εγώ. Άμα τη βρω δηλαδή. Κάπου εδώ μέσα πήγε να είναι. Ψάχνω. Ψάξτε κι εσείς. Πήγε. Βασικά κάτσε να δω πώς έχει τώρα τον δράκο να μας βοηθήσει. Τίποτα. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Πάμε γρήγορα, μην γίνει καμιά μεγαλύτερη καταστροφή. Α, θα σπάσω αυτόν εδώ το πύργο. Γιατί όχι. Όπα, όχι τα ρομπότ, ρε, το πύργο βαρά. Ας τους λουμπάδες σας. Πας το... Μείωσε τουλάχιστον τη ζωή του πύργου. Παραλίγο. Για να δούμε. Οκ, οι άλλοι τα έχουν κάνει όλα μπουρδέλο. Ευτυχώς. Ρε, μας έσπασαν αυτό το κρυ... Μας έσπασαν πύργους. Τόσο κόπο βασικά δική τους είναι η δική μας. Γιατί τόσο κόπο έκανα να τους προστατέψω για... Έτσι και πάρε στο κρυστάλλο μας και μας το σπάσουνε. Πεθάναμε, το ξέρετε, έτσι. Ανάστησέ με. Δώσ' μου ζωή να παλέψω. Φακ, ζωντάνεψέ με. Χρειάζομαστε ενισχύσεις. Γαμώτο. Πρέπει να αναστηθώ γρήγορα. Παιδιά, χάνουμε. Ζωντάνεψε τον προ, το hacker, να έρθει να παλέψει, γαμώτο. Οκ, με ζωντάνεψε. Το παιχνίδι σου λέει, τι να κάνουμε, χωρίς τον Μιχάλη θα καταστραφούν όλα. Οκ, πάμε να σκοτώσουμε μερικού. Μόλις αναστήθηκα. Ούτε μισό δευτερόλεπτο δεν έπαιξα. Έργα μου το. Εγώ φταίω που βοηθάω. Φεύγω. Έχει χάρη που δεν έχω άλλη δουλειά. Αυτός ο παίχτης φαίνεται καλός. Λογικά θα είναι προ ο άλλος, δεν θα είναι noob. Με τους προ με έχουν βάλει, με βλέπετε, είμαι προ. Φαίνομαι. Λοιπόν. Ρε, κοίτα πόσο κοντά έχουν φτάσει το να μας καταστρέψουν. Έχουν φτάσει το κρυσταλλό μας. Δεν έχουμε γύρω-γύρω κολόνες να τον προστατεύουν. Του έχουν χάσει κιόλας ήδη λίγη ζωή. Αυτοί έχουν 10 κολόνες. Και επίσης έχουν και το κρυσταλλό τους λογικά χωρίς να τους έχουν χάσει καθόλου ζωή. Δεν ξέρω αν είναι και να κατανοητός. Βράζει τώρα αυτό. Ρε, αυτοί γιατί έχουν τόσο δυνατά ρομπότ και εμείς έχουμε νουμπάδες για ρομπότ. Έχουμε κάτι ρομποτάκι εκεί. Όπα, πάμε να σκοτώσουμε αυτόν εδώ. Έλα, σχεδόν τον νίκησα. Τον έχω σκοτώσει. Ρε, είναι 14 level, εγώ είμαι 13. Πού τα βρήκε τα 14 level? Νόμιζα ότι είχα πάει πάνω από όλους. Κοίτα, η άλλη είναι 15. Το έχει κάνει master. Έχει γίνει, φτάσει στο παίχτη του τέρμα ο άλλος που με σκότωσε τόσες φορές. Γι' αυτό με σκότωσε. Παιδιά, παραμέλησα λίγο τα level μου. Πρέπει να ανέβω γρήγορα. Enemy team has slain Baron Nashor. Quiet steps. Hello.
ally slain. Killing spree. Dominating. Waste not a minute. Inhibitor turret is under attack. Speed becomes force. Turret lost. Ρε, χρειάζονται βοήθεια. Επικίνδυνο στο πύργο μας. Έπρεπε να έρθω να κρυφτεί. Οπα, ρε, τι έφεραν εκεί πέρα. Τι είναι όλα αυτά, ρε. Πάμε στον Ωμέγα. Ο άλλος με το όπλο με είχε σκοτώσει τόσες φορές γιατί ήταν λογικά ο καλύτερος των εχθρών. Λογικά ήταν 15, είχε πάει 15 level τέρμα και πήγα να του επιτεθώ και με μια κανονιά με σκότωσε. Α, χάσαμε το μεταξύ μας, έσπασαν το κρίσταλο. Συνήθως όταν παίζω τουρνουά online με άλλους νικάω και συνήθως είμαι και χρήσιμος. Τώρα δεν ξέρω τη φάση. Πάντως απλά χάσαμε. Εντάξει, το βλέπετε βέβαια. Ξέρετε, ήταν καλό παιχνίδι. Like αν σας άρεσε, εγγράφει και κουδουνάκι. Και γεια σας.